Καλά, παιδιά, καλά. Γεια σας, πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλά, ωραία, ωραία. Είστε καλά. Πώς πάμε. Πρόεδρε, εδώ τα παιδιά, θα σας χαιρετήσω. Νιώτερε, νιώτερε. Ελάτε εδώ, ελάτε. Πρόεδρε. Τα πιο νέα παιδιά. Για το λαό όλο που είχε και ψήφισε πασό. Η παρουσία σου δίνει μια πολύ μεγαλύτερη κίνηση στο κίνημα. Το παλέψουμε καλά. Δεν το κάνω κοπιάκι. Ο κόσμος άρχισε να νιώθει ότι το πασό ξαναζωντανεύει. Ξανά πασό, ξανά πασό. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο. Είναι η παρουσία σου, είναι μεγαλύτερη. Είναι η κίνηση σου. Δώσε. Δώσε μπροστά. Διαδυναμικά. Συμπίτω στον δρόμο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Εδώ έχετε. Έκανε εδώ. Πουρίτσα. Καλά. Παιδιά. Χαίρετε. Οπότε δουλεύετε με το πούμε. Ωραία. 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 Πώς είναι να κάνει. Πώς είναι. Και πρόεδρος, και πρόεδρος. Να σου καλά. Για αυτή την πολύ συγκινητική παρουσία τους ήρθαμε για μια μικρή συνάντηση και έχει γίνει η κοσμοσυρωή δείχνοντας κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτή η εκλογική διαδικασία δεν είναι για την εκλογή απλώς του Προέδρου του κινήματος. Είναι η διαδικασία που είναι μια νέα αρχή, μια νέα πορεία να δημιουργήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη ισχυρή, δυναμική για τον ελληνικό λαό και πάλι. Είναι η ελπίδα που υπάρχει στον ελληνικό λαό, η ελπίδα που υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο, ότι ξανά μπορούμε να χτίσουμε πάνω στα όνειρά του ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό αλλά και οραματικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι κοντά στον κόσμο, κοντά στα λαϊκά στρώματα, μακριά από παραγωγηλίκη και ρουσφέτια και πελατειακή πολιτική της δεξιάς, θα είναι εμπεδώνει δικαιώματα για τον πολίτη και όχι προνόμια για τους λίγους. Είναι η μεγάλη ιστορική ευκαιρία μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής να πάει η Ελλάδα μπροστά, να μην μείνει στην αδράνεια ενός διπολισμού που πολλώνει, αλλά να διαμορφώνει ευρύτατες κοινωνικές συνενέσεις ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές τις προοδευτικές που θέλει ο κόσμος. Να αισθανθεί σιγουριά, να αισθανθεί ασφάλεια, να αισθανθεί και τη δημοκρατική συμμετοχή. Μπροστά στις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν με την πράσινη αλλαγή, την κλιματική κρίση μπροστά μας, όπως και την πανδημία, μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται ένα ισχυρό δημοκρατικό κράτος με τον πολίτη συμμέτοχο. Εμείς έχουμε σταθερές αξίες. Αυτές οι σταθερές αξίες θα δώσουν σιγουριά και ασφάλεια στον ελληνικό λαό. Πρώτα απ' όλα ότι εμπεδώνουμε τη δημοκρατική συμμετοχή. Θέλουμε τον πολίτη συμμέτοχο να ακούμε τη φωνή του, είτε είναι ο αγρότης, είτε είναι ο εργάτης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο νέος, η γυναίκα, ο επαγγελματίας. Θέλουμε να είναι κοντά μας, αλλά να ακούγεται και η φωνή τους. Να έχουν λόγο για το μέλλον τους, για το μέλλον των παιδιών τους, για το μέλλον της κοινωνίας. Δημοκρατία λοιπόν, δημοκρατική συμμετοχή που το κάνουμε και πράξη και σήμερα με τη μεγάλη αυτή γιορτή δημοκρατίας και αύριο
κατευθύνοντας, αναπτύσσοντας, ενδυναμώνοντας, ενισχύοντας, ξαναδημιουργώντας αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Δεύτερον, κοινωνική δικαιοσύνη. Εγγυόμαστε εμείς, αυτή είναι η παράταξή μας, αυτό είναι το DNA μας. Εγγυόμαστε το κοινωνικό κράτος. Το κράτος δικαίωμα. Εύματα, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Όμως ότι έχουν ένα φάκελο. Την εποχή του κορονοϊού. Και εσάς και τον παππού σου. Ελάτε εδώ, παιδιά, ελάτε εδώ να βγείτε με τον πρώτο. Καλά, παιδιά, ελάτε. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Θέλω να χαιρετήσω. Κάτσε λίγο.